τον χρόνο ότι πρέπει να συνεχίσετε, γιατί η ίδια η ζωή δείχνει ότι χωρίς αγώνα των εργαζομένων κανένα πρόβλημα δεν λύνεται. Αυτή την αποφασιστικότητα, αυτή τη δύναμη πρέπει να δείξετε, να συνεχίσετε να δείχνετε μαζί με όλους όσους στέκονται στο πλάι σας για να μπορέσει να βρει διέξοδο το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καινούριο και δυστυχώς είναι ο πρώτος διαγωνισμός γραπτός μεταμνημονιακός, αλλά όσοι είμαστε παλιοί θυμόμαστε ότι και στο παρελθόν είχε γίνει γραπτός διαγωνισμός και θυμόμαστε ότι και εκείνοι οι επιλυγόμενες με τεράστιους αγώνες διορίστηκαν, ήταν στον δρόμο, μέχρι και πανελλαδική πορεία με τα πόδια κάνανε για να καταφέρουν το δίκιο τους. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος που περπατάμε όλοι οι εργαζόμενοι, απέναντι σε όλα τα προβλήματα, απέναντι σε όλες τις ανάγκες μας, για να ικανοποιηθούν, για να έχουμε δουλειά, για να έχουμε δουλειά όμως και με δικαιώματα, αυτός ο δρόμος είναι μονόδρομος για όλους μας. Η απεργία στις 28 συνάδελφοι Απρίλη, αυτό έρχεται να δείξει ότι αυτό το νήμα που ενώνει το αίτημά μας για μόνιμη δουλειά, το αίτημά μας για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, το αίτημά μας για να δουλεύουμε με το επιστημονικό μας πεδίο και να προσφέρουμε την επιστήμη και τη γνώση μας για το κοινό καλό, το αίτημα για να έχουμε υποδομές, για να έχουμε προστασία του περιβάλλοντος, για να έχουμε δημόσια υγεία, για να σταματήσει η εμπορευματοποίηση στην υγεία, για να σταματήσει η εμπορευματοποίηση της παιδείας ενάντια στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και όσων έχουν λεφτά στην τσέπη. Αυτό το νήμα που ενώνει όλα αυτά τα αιτήματα θα είναι βάρος εκεί και θα μας ενώνει όλους στη συγκέντρωση στις 10.30 στα προφίλια στην απεργία στις 28 του μετάβριο. Εκεί θα δώσουμε όλοι το βάρος, εκεί εργαζόμενοι καλούμαστε να δώσουμε εκεί, να δείξουμε τη δύναμή μας. Γιατί πρέπει να απεργήσουμε τη δουλειά, αλλά πρέπει να απεργήσουμε και τη δουλειά με δικαιώματα. Είναι απαράδεκτο το καθεστώς, όχι μόνο το μισθολογικό, το γενικό των δημοσίων υπαλλήλων, όχι μόνο που τσακίζονται με την ακρίβεια, ακόμα και αυτά τα ψίπουλα που έδωσε πρόσφατα η κυβέρνηση και τα διαφημίσει, αλλά είναι ένα παράδειγμα καθεστώς και σε άλλες πλευρές που σας αφορά. Το γεγονός παράδειγμα ότι δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς και όταν θα διορθείτε θα το πούμε μπροστά σου. Επομένως, έχουμε πολλά, πολλά που μας ενώνουν, όλα μας ενώνουν. Και εμείς από αυτούς που δουλεύουμε, γιατί πραγματικά το να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια, το να μην μας μετατρέπουν σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς στις υπηρεσίες μας. Και το μόνο λόγο ύπαρξης που να μας δίνουν είναι να υπογράφουμε για να διαπραγματεύουμε εκατομμύρια στους μεγαλοεπιχειρηματίες και να παίζουμε πραγματικά το ρόλο μας στην υπηρεσία του λαού. Όλα αυτά που μας ενώνουν λοιπόν να δώσουμε το χέρι μας και μεθαύριο στην απεργία αλλά και σε όλους τους αγώνες. Και του σήμερα και του αύριο. Καλή δύναμη σε όλους την άνθρωση.